Είναι πολύ τιμητική η θέση που έχω αναλάβει, το να βοηθήσω τον Τζοβάνι Καπράρα στο δύσκολο έργο που έχει με την Εθνική Γυναικών. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι μια δύσκολη προσπάθεια. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι ο στόχος που είναι από τη μία η ανανέωση, βάζοντας κάποια κορίτσια νεαρής ηλικίας αλλά αξιόλογα, σε συνδυασμό με τον αγωνιστικό στόχο που πρέπει να έχουμε σαν εθνική ομάδα, γιατί είμαστε η βιτρίνη, όπως είπε και ο Πρόεδρος, καθιστά το έργο μας να είναι δύσκολο, απαιτητικό, αλλά πιστεύω ότι με όρεξη δουλειά που έχουμε και με την συνεργασία όλων των ομοσπονδιακών προπονητών να κάνουμε κάτι καλό στο τέλος. Πείτε μου λίγο για την περιοχή της Λάρισας, που έχει δώσει πολύ μεγάλα ταλέντα, πολύ μεγάλες αθλήτριες. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε? Η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τη φετινή χρονιά με την Λάρισας, ξέρετε, για να σταθείτε στην Α1 χρειάζεται budget και οικονομικά εφόδια. Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν βρέθηκαν. Παρ' όλα αυτά, όλη τη χρονιά παίξαμε με μια ομάδα η οποία αποτελείται από κορασίδες και νεάνιδες. Πιστεύω αυτή η δουλειά θα βγει σε 2-3 χρόνια και να ξέρετε ότι την ΕΑΛ ποτέ μην τη φοβάστε. Από τη στιγμή που έχει βγάλει αθλήτρες στο παρελθόν, θα ξαναβγάλει. Θα τα δούμε όμως, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή 2-3 χρόνια. Και δεν είναι μόνο η ΕΑΛ, είναι και άλλες ομάδες που κάνουν δουλειά στην περιοχή, έτσι δεν είναι? Βέβαια, είναι και ο φιλαθλητικός Λάρισας και γενικότερα η επαρχία, πιστεύω, θα πρέπει να στηριχθεί ομοσπονδία στην επαρχία και όχι μόνο τη Λάρισα και τις Σέρες και τη Δράμα και την Καβάλα και, και την Πελοπόννησο και την Κρήτη και την Θράκη. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε στο επαρχία να δώσει αυτό που μπορεί να δώσει στις εθνικές ομάδες. Ευχαριστώ. Κύριε Μπαζούκα, καταρχήν συγχαρητήρια και για την πρόκληση. Εσείς έχετε ένα πιο άμεσο στόχο, τα τελικά του Ευρωπαϊκού. Τι κάνουμε? Ακριβώς. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατόν μπορούμε. Έχω πει και στο παρελθόν ότι η ομάδα μας αποτελείται από άτομα τα οποία είναι μικρότερης ηλικίας σε σχέση με τα άτομα των άλλων χωρών. Αυτό είναι πολύ θετικό και περιμένουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα αντίστοιχα των παιδών το 2013. Το ότι τα παιδιά αυτά φτάσανε σε αυτό το αποτέλεσμα, αν μη τι άλλο, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά και ότι κάνανε πολύ πιο πριν την επιτυχία. Τώρα, όσο αφορά το θέμα της Τουρκίας, θα προσπαθήσουμε να πλαισιωθούμε τουλάχιστον για 5-8. Έχουμε πέσει σε πολύ δύσκολο όμιλο με τις καλύτερες ομάδες. Είναι μια πάρα πολύ καλή εμπειρία για τα παιδιά και εύχομαι και ελπίζω από εδώ και πέρα να μην μιλάμε μόνο με εμπειρίες, αλλά να μιλάμε με στόχους συγκεκριμένους. Ο στόχος μας σε αυτή τη φάση, αν και δύσκολος, είναι να πάμε για τους 5-8, που εκεί και πέρα ό,τι προκύψει. Μιλήσατε και για μια ενιαία δράση που πρέπει να υπάρχει στους προπονητές. Ακριβώς. Θέλετε να μου πείτε λίγο γι' αυτό? Ναι, είναι το πιο σημαντικό για μένα, από την άποψη ότι έχουμε από προσόντα πάρα πολλά παιδιά και τα οποία, αν τα δουλέψουμε σωστά και οργανωμένα, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από όλες τις άλλες χώρες. Το μόνο που στερούμεθα και το ξέρουμε και το συζητάμε όλοι, αλλά τελικά δεν καταλήγουμε κάπου, είναι η οργάνωση και ο προγραμματισμός. Υπάρχουν αρκετά αξιόλογοι προπονητές, παιδιά, υλικό υπάρχει, βοήθεια από την Ομοσπονδία εύχομαι να υπάρξει. Άρα δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι. Πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των προπονητών χρειάζεται περισσότερη συνεργασία. Αυτό που θέλω να τονίσω. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ.